Μια πέμπτη πρωί, που τον περίμενε οι μαθητές του να ανάψουν έκθεση, έγραψε στον πίνακα ένα όνομα. Ευαγόρας Παλικαρίδης. Φεύγοντας από το σπίτι του, τον έκανε να σταθεί η γυναίκα του. Ακούς τι λέει το ραδιόφωνο. Τα μεσάνυχτα λέει, κρεμάσανε μαθητή στην Κύπρο. Πρόφτασε και κράτησε το όνομά του. Ευαγόρας Παλικαρίδης. Τον συνέλαβαν για τη στασιακή δράση οι κατακτητές. Τον φυλάκισαν και ξαφνικά απόψε τα μεσάνυχτα τον απαγχώνησαν. Βάλισε την αγανάκτηση του στο σχολείο και μόλις μπήκε στην τάξη είπε: «Γράψτε ό,τι βγει από μέσα σας. Ήταν ένα παιδί της τάξης σας. Έκανε ό,τι θα έκανε ένας σκλάβος. Και γι' αυτό μέσα μεσάνυχτα τον κρέμασαν». Ενώ τελείωσαν όλοι, ο καθηγητής ακόμα κάτι διόρθωνε στο δικό του γραφτό. «Κύριε», του φώναξε κάποιος, «σήμερα σας ζητούμε μια χάρη. Να διαβάσετε πρώτος εσείς ό,τι γράψατε». Αυτός είπε ευχάριστα ναι. Και αμέσως, μέσα σε απόλυτη σιωπή, διάβασε αυτό που είχε γράψει. Πολύ απλά και πολύ καθαρά. Δεν ύψωσε πουθενά τη φωνή του. «Εψέσπουνο μεσάνυχτα, στις φυλακές τη μάντα. Μέσα στις κρεμάδες τη θηλιά, σπαρτάρει ο βαγόρας. Σπαρτάρισε, ξεψύχησε, δεν τ' άκουσε κανένας. Η μάνα του ήταν μακριά, ο κύριος του δεμένος. Και όλοι οι συμμαθητάδες του, μαύρα όνειρο δεν είδα. Εχθές πουρνό μεσάνυχτα, θάψαν τον Ευαγόρα. Σήμερα Σάββατο ταχιά, όλη η ζωή σαν πρώτα. Ετούτος πάει στο μαγαζί, εκείνος πάει στον κάμπο, ψηλώνει χτίστη σε κλεισιά, πανί απλώνει ο ναύτης και στο σχολείο ο μαθητής συλλογισμένος πάει. Μπαίνει η πρώτη άτακτη και η τρίτη που διαβάζει. Μπαίνει και η πέμπτη αμύλη, η τάξη του Ευαγόρα. «Παρόντες όλοι! Κύριε Ευαγόρας λείπει! Παρόντες!» λέει ο δάσκαλος και με φωνή που τρέμει, «Σήκω Ευαγόρα να μας πεις ελληνική ιστορία!» Χωρίς μιλιά, όλοι γύρισαν στο άδειο του θερανείου. «Στάσε ο Ευαγόρα ορθώς, εκεί στη θέση σου όπως πρώτα!» Ο δίπλα, ο πίσω και μπροστά, βουβή και νευρισμένοι. Αναρωτιούνται στην αρχή, ως που η σιωπή τους κάνουν να πέσουν αναφυητά πάνω στα δρανία. «Παλικαρίδια άριστα, Ευαγόρα πάντα πρώτος», κλαμμένος λέει ο δάσκαλος ανάμεσα στο θρήνο. «Στους πρώτους πρώτος, Άγγελε, πατρίδας δοξασμένης. Συ, μέχρι τη θέση της μάνας σου ελπίδα και αποκούμπη και του σχολείου μας σήμερα, Δευτέρα παρουσία», είπε και κλώθηκε σιωπή, πά στα κλαμμένα νιάτα. Μπρούμι τα σκεπάζανε τη στάξη στα θρανία. Έξω από εκείνο το διανό, αντοτινά γεμάτο.